Είχαμε την σύλληψη 9 περιπτώσεων χτες ανάμεσα σε ταξιτζίδες της Θεσσαλονίκης που λειτουργούσαν κάποια ταξίμετρα μαϊμού. Αντί δηλαδή να λειτουργούν στα οχήματά τους το κλασικό, το ταξίμετρο, το οποίο είναι ελεγμένο από τις δημόσιες υπηρεσίες και εκδίδει και αποδείξεις, είχαν προσαρμόσει αυτά τα τάμπλετ, τα γνωστά τάμπλετ μέσα στο όχημά τους, τα οποία λειτουργούσαν και έδιναν την αίσθηση ότι είναι ένα ταξίμετρο. Μετρούσαν δηλαδή την απόσταση, το κόμιστρο κανονικά, ωστόσο δεν εξέδιδαν αποδείξεις. Και αυτό είναι παρανομία. Είχαμε λοιπόν 9 τέτοιες περιπτώσεις για τις οποίες επιλήθηκαν άντρες γενικότερα στελέχη της τροχέας και επέβαλαν τα σχετικά πρόστιμα. Είναι μια παράνομη τακτική αυτή, η οποία θα πρέπει να αποφεύγεται, παρά το γεγονός ότι είναι μια, ένας τρόπος, ένα μέσο το οποίο σε μπερδεύει. Δηλαδή, όταν μπαίνεις μέσα στο ταξί και βλέπεις το τάμπλετ να δουλεύει κανονικά, σαν να είναι ταξίμετρο, νομίζεις ότι δουλεύει κανονικά. Χρήστο, μιας και το αναφέρεις, πριν από μερικές μέρες είχαμε μια καταγγελία από μια κοπέλα, θυμάσαι που το συζητούσαμε στο γραφείο. Ότι μπήκε σε ένα ταξί από το κέντρο της Αθήνας, τέλος πάντων, πήγε μέχρι το Παγκράτη και της πήρε 20-25 ευρώ για μια διαδρομή που είναι 5 ευρώ, εν πάση περιπτώσει. Διαπίστωση ότι ήταν πειρατικό. Διαπίστωση, ναι. Τώρα δεν ξέρω αν ήταν πειρατικό, αν είχε τάμπλετ, δεν είχε ταξίμετρο. Απλά θέλει λίγο προσοχή γενικότερα. Ναι. Είναι σε πολλά ταξί, Χρήστο, αυτό. Ακριβώς. Διαπιστώθηκε σε πολλά ταξί στη Θεσσαλονίκη. 9. Σε 9 περιπτώσεις. Έγιναν χθες. Έγιναν χθες συνδυασμένοι έλεγχοι σε πολλά ταξί της Θεσσαλονίκης και σε 9 περιπτώσεις βρέθηκε αυτό το ταξίμετρο μαϊμού. Και επιβλήθηκαν φυσικά και τα σχετικά πρόστιμα. Υπήρξαν και κάποιες άλλες παρανομίες, κάποιες άλλες παρατυπίες, οι οποίες δεν είναι τόσο σοβαρές, όπως για παράδειγμα η διπλή μίσθωση ή η μίσθωση, δηλαδή η πολλαπλή, για να το πω έτσι σωστότερα. Αλλά αυτά εντάξει, αυτά είναι πράγματα τα οποία συμβαίνουν και δεν νομίζω ότι ενοχλούν. Ναι, ακριβώς. Τώρα, η διπλή μίσθωση δεν θα έπρεπε να είναι καν παράτυπη. Ναι. Είναι κάτι το οποίο εξυπηρετεί όχι μόνο τον οδηγό, αλλά εξυπηρετεί και τους επιβάτες, ιδίως σε ώρα αιχμής. Αλλά είναι μια παρατυπία η οποία εντοπίζεται. Θυμάσαι παλιά που πειράζαν τα ταξίμετρα. Τώρα τα ξεπέρασε η τεχνολογία. Τώρα έχουν τάμπλετ. Τα πειράζαν τα ταξίμετρα οι ταξιτζίδες. Ευχαριστούμε, Χρήστο.